Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Marksman. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μεταλλικές πλάκες σκόπευσης για το 20διάρι σας. Τώρα, γιατί μιλάω συγκεκριμένα για 20διάρι. Πολλές φορές πηγαίνουμε στο σκοπευτήριο και όταν έχουμε μεταλλικές πλάκες σκόπευσης με το 20διάρι, όταν σημαδεύουμε, ακούμε τη σφαίρα του στόχου, ακούμε το μεταλλικό ήχο, αλλά η σφαίρα αυτή δεν έχει δύναμη να ρίξει το στόχο αυτό να είναι. Και αυτό γιατί είναι οι πλάκες αυτές κατασκευασμένες για πυροβόλα κεντρικής πυροδότησης, πολύ πιο δυνατά. Έτσι λοιπόν σήμερα θα φτιάξουμε ένα πιο ελαφρύ στόχο, με πιο λίγα χιλιοστά, λιγότερο βάρος εννοώ, για να μπορεί το στόχο αυτό να τον ρίξει ένα 20διάρι. Τι υλικά θα χρειαστούμε? Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μία λαμαρίνα 8 χιλιοστά ή μία λάμα 8 χιλιοστά, ό,τι βρούμε. Συνήθως πάμε και τα αγοράζουμε, εγώ προσωπικά πάω και τα αγοράζω από τα scrap. Στη συνέχεια, τα εργαλεία που θα χρειαστούμε είναι μία ηλεκτροσυγκόλληση, δική μας ή αν έχει κάποιος φίλος να μας δανείσει, ένα ντροχό, μία γωνιά, ή μια μαγνητική γωνιά, ό,τι έχουμε, και τίποτα άλλο. Τώρα, οποιαδήποτε εργασία κάνουμε, πάντα παίρνουμε μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας δεν ισχύουν μόνο για το σκοπευτήριο, αλλά και για την εργασία. Έτσι λοιπόν, καλό είναι πριν ξεκινήσουμε, είναι να πάρουμε ένα ζευγάρι γυαλιά εργασίας και στη συνέχεια ένα ζευγάρι γάντια, κατά προτίμηση δερμάτινα. Τώρα, τις διαστάσεις αυτές μπορείτε να τις καθορίσετε εσείς όσο θέλετε, όπως νομίζετε εσείς. Εγώ συγκεκριμένα έχω κόψει μία λάμα η οποία είναι 16 εκατοστά επί 21. Και στη συνέχεια έχω κόψει και τη βάση η οποία είναι στα 6 εκατοστά και έχουμε βάλει στη μέση, κάνουμε ένα σημάδι στα 3 εκατοστά μια γραμμή για να έρθει να πατήσει η λάμα μας πάνω στη βάση. Αφού λοιπόν το κολλήσουμε, στη συνέχεια ένα βάψιμο και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Έχουμε λοιπόν τις πλάκες αυτές εδώ. Έχουμε λοιπόν τις πλάκες αυτές εδώ, τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στο σκοπευτήριό μας και να παίξουμε με το 20διάρι μας. Τώρα, αυτό που μένει είναι να πάμε στο σκοπευτήριο και να τις δοκιμάσουμε, να δούμε τι φτιάξαμε. Αν έχει επιτυχία δηλαδή, είναι ένας εύκολος τρόπος να φτιάξετε και εσείς τις δικές σας μεταλλικές πλάκες και να τις έχετε μαζί σας. Τα λέμε στο σκοπευτήριο. Έχουμε έρθει σήμερα στο σκοπευτήριο και θα δοκιμάσουμε ένα CZ75 Cadet 022 της ίδιας. Πάμε να δοκιμάσουμε τι φτιάξαμε.
15. Αν αντέξουν και τώρα, έχουμε κάνει καλή δουλειά. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, συμπέρασμα. Εδώ βλέπουμε ότι αντέξανε σχεδόν σε όλα τα διαμετρήματα, δεν έχουμε στραβώματα, όπως βλέπετε, έχουν χτυπηθεί και από τις δύο πλευρές, και με το 45 και με το 9 και με το 22,
και το ενιάβολο και τα σκάγια, είδαμε ότι δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα απλό μαλακό χάλιβα, δεν είναι ατσάλι. Και εδώ έχουμε τα χτυπήματα με τα μονόβολα, που λογικά στράβωσε γιατί τα έχει βρει όλα στις άκρες. Και λογικό ήταν, μονόβολο έφαγε. Άρα σε γενικές γραμμές, με μια πάρα πολύ φτηνά λάμα των 8 χιλιοστών, μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Όχι μόνο στο 22, αλλά ακόμα και στο 45. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε και μια εγγραφή. Σας εύχομαι σε όσους κατασκευάσουν τα συγκεκριμένα popper καλή επιτυχία. Ό,τι απορία έχετε μπορεί να την γράψετε στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!